ψαράκια φρέσκα, κρεμμυδάκι, σκόρδα, ντομάτα και πολλά άλλα ακόμα ζαρζαβατικά για να κάνουμε ένα ωραιότατο ψάρι πλακί στον κυκλοθερμικό φούρνο. Θα το μαγειρέψουμε αργά-αργά μέσα σε πύλινο σκεύος, δύο πράγματα που θα κάνουν τη διαφορά σε αυτό το παραδοσιακότατο και εκλεκτότατο φαγητό. Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος Μαλλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε στην ομάδα του Grill Philosophy στο Facebook, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα και καλά μαγειρέματα σε όλους. Είμαι έτοιμος να σας δείξω την διαδικασία για να φτιάξετε αυτό το υπέροχο παραδοσιακό φαγητό. Πριν κάνουμε οτιδήποτε όμως, καλό είναι πρώτα να ασχοληθούμε με το άναμα του φούρνου. Πάμε να ανάψουμε το φούρνο και να δούμε την διαδικασία. Πριν κάνετε οποιαδήποτε δουλειά, πριν δηλαδή ασχοληθείτε με την προετοιμασία του φαγητού, καλό είναι να ασχοληθείτε με το άναμα του κυκλοθερμικού φούρνου. Έχουμε βάλει τα ξύλα σε τέτοια διάταξη, ούτως ώστε κάτω να είναι τα πολύ ψηλά, με προσάναμα βαμβάκι ενόπνευμα, πιο πάνω τα χοντρά και τα βάλουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να κυκλοφορεί εύκολα ο αέρας. Αφήνουμε για 1-2 λεπτά να ανάψουν καλά και μετά κλείνουμε την πόρτα. Λοιπόν, μέσα σε ένα πύλινο σκεύος, σε ένα ρηχό ταψί που λέγεται σινί, έχουμε κόψει κρεμμύδια κόκκινα και λευκά, για να έχουμε ποικιλία στη γεύση. Λεπτομέρειες για τη συνταγή θα βρείτε στο παρακάτω link, όπου θα σας οδηγεί στη σελίδα μας και έχουμε και άλλες συνταγές εκεί και θα δείτε με λεπτομέρεια τι ακριβώς έχουμε βάλει εδώ πέρα μέσα σε αυτό το φαγητό και σε τι ποσότητες και αναλογίες. Εγώ απλά εδώ θα σας δείξω τη διαδικασία. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε κόψει το κρεμμυδάκι λευκό και κόκκινο σε ίσες ποσότητες. Έχουμε βάλει καρότα φρέσκα, 3 καρότα, τα οποία θα τα ρίξω και αυτά εδώ μέσα. Λοιπόν, σκορδάκι μπόλικο, και ψιλοκομμένη ντομάτα. Όταν είναι στην εποχή της, φυσικά χρησιμοποιούμε φρέσκη. Τώρα καλύτερα είναι να είναι ψιλοκομμένη ντομάτα έτοιμη, γιατί έχει παραχθεί στην εποχή της και έχει καλύτερα αρώματα. Λοιπόν, όλα αυτά τα υλικά θα τα ανακατέψουμε, να πάνε ομοιόμορφα παντού. Μπορείτε να το κάνετε με μια ξύλινη σπάτουλα, όπως το κάνω εγώ εδώ πέρα, ή να χρησιμοποιήσουμε τα χεράκια μας, που θα το προτιμούσα, αλλά επειδή με γκρινιάζετε, το κάνω όπως το βλέπετε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα προσθέσουμε μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Κρατάω λίγο μόνο για να το βάλω πάνω από τα ψάρια. Μια κουταλιά της σούπας ρίγανη, φρεσκοτριμμένη. Μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι μαύρο και αυτό φρεσκοτριμμένο. Και πάμε τώρα να κόψουμε και τον μαϊδανό. Περίπου ένα ματσάκι μαϊδανό χωρίς τα κοτσάνια του. Να ψιλοκόψουμε και το μαϊδανό. Όχι πολύ ψιλοκομμένο, να φαίνεται μέσα στο φαγητό. Λοιπόν, έτσι περίπου. Και το ρίχνουμε και αυτό ομοιόμορφα μέσα στο ταψάκι μας. Ωραία. Και ξανά ανακάτεμα. Όσο πιο καλή κατανομή έχουμε στα υλικά μας, τόσο καλύτερα. Τα στρώνουμε έτσι με τη σπάτουλα, να καθίσουμε ομοιόμορφα μέσα στο ταψάκι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα ψαράκια μας πάνω από τα κρεμμυδάκια. Εδώ τα θέλουμε πάνω από τα κρεμμύδια και όλο αυτό το περιεχόμενο.
Πρώτον, γιατί δεν θα μας αρπάξουν πολύ τα κρεμμύδια, γιατί θα τα σκεπάζουν τα ψάρια. Και δεύτερον, τα ψάρια θα ψηθούν πιο σωστά. Έχω χρησιμοποιήσει κολλιό. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε και άλλα ψάρια. Αυτό εμένα μου αρέσει, το ψάρι στο πλακί. Και αφού βρήκα τέτοια στην αγορά, φυσικά τα πήρα. Είμαστε έτοιμοι? Όχι ακόμα. Έχουμε μια τελευταία πινελιά. Και αυτό έχει να κάνει με το ελαιόλαδο. Και εδώ έχουμε μισή κουταλιά του γλυκού πελτέ ντομάτας. Αυτόν θα τον ανακατέψουμε όσο γίνεται μέσα στο λάδι για να περιχύσουμε με αυτό τα ψάρια. Αφού πρώτα ρίξουμε λίγο αλατάκι από αυτό που κρατήσαμε στην επιφάνεια των ψαριών. Δεν διαλύεται εύκολα ο πελτές μέσα στο λάδι, όσο διαλυθεί δεν πειράζει. Περίπου υπολογίστε 150 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Κάπως έτσι. Και φυσικά θα προσθέσουμε και λίγο νερό, όχι πολύ όμως, γιατί θα βγάλουν αρκετό νερό τα κρεμμύδια, περίπου ένα κρασοπότηρο νερό για αυτή την ποσότητα, και θα παρακολουθήσουμε και την πορεία του ψησίματος. Το πλακί μας είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο, να μαγειρευτεί αργά-αργά για μια μισή ώρα περίπου. Περιμένουμε να γίνει ο φούρνος και να προχωρήσουμε στο ψήσιμο. Βλέπετε τι ωραία που έχει κάτσει η σαλτσούλα πάνω από το κολλιό, πάνω από τα ψαράκια, και θα δώσει ωραίο χρώμα όταν ψηθεί καλά. Όλη η νοστιμιά είναι εδώ, παιδιά. Με θερμοκρασία στους 200 βαθμούς και με τα ξύλα να έχουν γίνει φράκα, είμαστε έτοιμοι για να φουρνίσουμε. Βάζουμε το ταψάκι βαθιά μέσα στο φούρνο και περιμένουμε μια μισή ώρα περίπου να μαγειρευτεί αργά-αργά. Υπομονή. Μετά από μία ώρα και κάτι και με θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 150 βαθμούς, το φαγητό μας έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αργοψύνεται, έχουμε δοκιμάσει και θέλει λίγο ακόμα και να σωθεί και το ζουμάκι του για να το βγάλουμε. Υπολογίζω κανένα τεταρτάκι με 20 λεπτά ακόμα. Μετά από μια μισή ώρα ακριβώς ψησίματος και με θερμοκρασία περίπου 120 βαθμούς, το φαγητό μας είναι έτοιμο, σιγομαγειρεύεται ακόμα και ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Η μυρουδιά δεν περιγράφεται, παιδιά. Κοιτάξτε, υπέροχο. Έχει πάρει ωραίο χρώμα, έχει μείνει με το ζουμάκι του και θα το αφήσουμε μερικά λεπτά να κρυώσει για να κάνουμε τη δοκιμή. Και ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Μόνο που δεν είναι εδώ ο μικρός να δοκιμάσει και αυτός. Αλλά θα του κρατήσω όμως λίγο να του το πάω την επόμενη μέρα. Έχει εξαιρετική γεύση. Είναι ανάλαφρο. Έχει μείνει μόνο με λίγο λαδάκι. Το ψαράκι, όπως βλέπετε, έχει ξεροψηθεί. Και είναι και αυτό υπέροχο. Τέλειο. Μια υπέροχη ελληνική συνταγή. Δοκιμάστε την. Καλά ψησίματα σε όλους. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει, τι ωραία χρώματα έχουν πάρει το ψάρι,
τα κρεμμυδάκια και όλα αυτά τα υλικά που έχουμε βάλει μέσα για το ψαράκι μας πλακί.